Ναι. Έχετε κόσμο πάνω? Όχι, όχι. Όχι. Τώρα δεν υπάρχει. Αν χρειαστεί να ανέβετε πάνω, έχετε τη δυνατότητα? Με αυτοκίνητο μόνο. Έχετε προβλέψει, ναι. Δηλαδή. Ναι. Μέχρι να ξέρουμε για ποιες είναι ανάγκες. Ωραία. Προσθέσω ότι πηγαίνει ένα τακτά χρονικά διαστήματα, αυτοκίνητο και ελέγχει. Όταν έχει χιόνι, έχετε, λέω, έχετε προβλέψει. Τώρα για το χιόνι δεν μας έχει τύχει ακόμα κάποια τέτοια. Καλό είναι να προβλέψετε τα μονάδα, να μην χρειαστείτε κάτι άλλο και να μπορούμε να λειτουργούμε και... Μέχρι τη μαθία κάνει χιόνι πάντα. Αυτό λέω. Θα πρέπει σαν σχηματισμό να κάνετε μια πρόβλεψη, ένα μάτι που πρέπει να προβλέψετε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Και βέβαια ιδιαίτερος ο ρόλος του λιμεναρχείου, οπότε και λόγω θεοφανίων, όπως είπαμε, πρέπει να κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Ο εκπρόσωπος από το όσον αφορά το κεντρικό λιμεναρχείο Γαλαμάτας, ενημερώνει τους συλλόγους, τόσο ιδιωτικούς όσο και επαγγελματικούς. Όσον αφορά τις ερασιτέχνες και τους ιδιώτες που έχουν σκάφη, θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον έλεγχο και την καλύτερη πρόσβαση αυτών, για να μην έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε την προηγούμενη φορά, όπως ήταν το Ζορμπά. Και ιδιαίτερα στα λιμάνια τα οποία είναι εκτεθειμένα στον καιρό. Από εκεί πέρα, ο περιορισμός των μετακινήσεων στη θάλασσα, για τις μετακινήσεις στη θάλασσα, μάλλον ισχύει και ο περιορισμός των μετακινήσεων όπως ισχύει και στη Ξηρά, όσο μάλλον. Όταν θα ξεκινήσουν κάποια θαλάσσια διαδρομή, θα πρέπει να ενημερωθούν από πριν από τον καιρό για να δουν πού θα τους χτυπήσει και αν θα τους χτυπήσει. Το κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας και τα υφιστάμενα κλιμάκια του είναι σε ετοιμότητα. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα χερσαία και τα πρωτά μέσα που διατίθονται, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι παντός καιρού. Οπότε εναποφύεται και στη διάθεση του κάθε πόλη. Στην κρίση του κάθε πολίτη να μην είναι εκτεθειμένο σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να περιμένει να τον σώσουν οι άνθρωποι. Αυτό που μου αρέσει. Ευχαριστούμε.